Φουλάκης Κωνσταντίνος λέγομαι, είμαι εκπρόσωπος του αστικού ΚΤΕΛ. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και το επιβατικό κοινό ότι με την κατάσταση τη συγκεκριμένη την οποία ζούμε αυτό το διάστημα προχωρούμε και εμείς σε διάφορες αλλαγές και στα δρομολόγια μας και στις συνήθειές μας. Τα δρομολόγια μας λοιπόν αραιώνουν κατά κάποιο τρόπο διότι δεν υπάρχει λόγος να κινούνται και οι πολίτες, οπότε θα αραιώσουν περίπου κατά 40% από αυτό που είχαμε πριν την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να ενημερώνονται λοιπόν αυτοί που το χρησιμοποιούν από το site το δικό μας, το www.khaniabus.gr και από την εφαρμογή μας, το Khania City Bus. Όμως αυτόματα για κάθε αλλαγή που θα υπάρχει θα ενημερώνονται και οι δικές σας σελίδες για να μπορείτε και εσείς από τη μεριά σας να ενημερώνετε τον κόσμο. Όσον αφορά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, προσαρμοζόμαστε κατά το δυνατόν καλύτερα. Γίνεται μία απολύμανση καθημερινή στο στόλο των λεωφορείων. Έχουμε εφοδιάσει με ειδικά σπρέι τους οδηγούς των λεωφορείων, οπότε και στο ενδιάμεσο της βάρδιας υπάρχει η δυνατότητα να ψεκαστούν τα επίμαχα σημεία, έτσι ώστε να κοιτάξουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό την υγιεινή που χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο. Όμως θα πρέπει και ο καθένας όμως από τους πολίτες να το κάνει και από μόνος του, διότι τώρα θα απολυμάνουμε σε μία ώρα, σε δύο ώρες που θα έχουν μπει τόσο κόσμο στο λεωφορείο, πάλι δεν λέει τίποτα. Οπότε και ο καθένας μόνος του θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να ξεμπλέξουμε αυτή την κατάσταση κατά το δυνατόν γρηγορότερα και να μπορέσουμε να μπούμε στην κανονικότητα ξανά κατά το δυνατόν το συντομότερο. Όσον αφορά τώρα και το θέμα υγιεινής, είπαμε τα δρομολόγια μέρα με τη μέρα, όπως φαίνεται και κατά τα μέτρα τα οποία παίρνει το κράτος και το Υπουργείο Υγείας, θα προσαρμοζόμαστε. Οπότε να μπορούν να κοιτάζουν από τις σελίδες που είπαμε, τις ιστοσελίδες, και από το τηλέφωνο το οποίο είναι και αυτό στη σελίδα αναρτημένο. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού στα δρομολόγια, το αστικό ΚΤΕΛ πώς θα μεριμνήσει, έτσι ώστε να μην υπάρχει φόβος και στους πολίτες? Ωραία, ναι, δόθηκε μια οδηγία από χθες από το Υπουργείο, οπότε εμείς έχουμε κρατήσει για την πρωινή βάρδια και την απογευματινή λεωφορείο εφεδρικό, το οποίο εάν παρατηρηθεί κάπου να υπάρχει περισσότερο από το 50% όπως δόθηκε την οδηγία επιβατικό κοινό, θα σταματήσει να επιβιβάζει κόσμο και θα τρέξει από πίσω το εφεδρικό, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και τον υπόλοιπο κόσμο. Αν είναι πλήρες κατά 50% δηλαδή. Μέχρι πληρώτα 50% μας έχει δοθεί η οδηγία αυτή, ναι. Αυτές τις μέρες των μέτρων έχετε παρατηρήσει μείωση του κόσμου ή συνεχίζουν να επιβιβάζονται κανονικά? Λοιπόν, σας είπα πριν ότι έχουμε κόψει περίπου το 40% των δρομολογίων που εκτελούσαμε. Εκτιμάται ότι η μείωση είναι πάνω από 60% του υπατικού κοινού. Ναι. Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία γειτονιά ακόμα που να μην εξυπηρετήσουμε, διότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια εναλλακτική να προσεγγίσουν στο κέντρο ή το νοσοκομείο ή το λιμάνι της Σούδας ή οπουδήποτε άλλο, τέλος πάντων, θα πρέπει να μετακινηθούν. Οπότε αυτό θα το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς ούτε από το κράτος υπάρχει κάποια οδηγία, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο, κάτι το οποίο θα πει θα στηρίξουμε τη συγκοινωνία, έτσι ώστε να μην σταματήσει. Εμείς θα το παλέψουμε με τις δικές μας δυνάμεις, κατά το δυνατόν, καλύτερα και μέχρι ότου μπορέσουμε.